Κυριολεκτικά έφοδο έκανε η Ελένη Τσολάκη στο Δημήτρη Σταρόβα στις πρόβες που κάνει τις τελευταίες μέρες και πολύ χάπι του ζήτησε να τη μάθει να τραγουδά. Εσύ Δημήτρη, να σου πω κάτι. Έχω ένα παράπονο πάρα πολύ μεγάλο από σένα. Από μένα. Ναι, δεν μου έχεις μάθει ποτέ, εκτός από ένα μυστικό που μου μάθες εκεί που κάνεις τα δικά σου τα μαγικά, δεν μου έχεις μάθει ποτέ να γλατζουνάω μια κιθάρα. Λοιπόν, βάλε το δείκτη σου εδώ. Τον μέσο εδώ. Το πάνω. Γιατί με αυτά τα νύχια τι θα κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε δουλειά. Γαλλικά και πάρα πολύ ωραίο είναι. Ωραίο είναι, αλλά δεν είναι κιθάρα. Εδώ αυτό. Θες να κάνουμε κάτι άλλο? Όχι, τι. Να παίζεις εσύ να τραγουδάω εγώ. Να μ' αφήσεις ήσυχη θέλω. Κι αν υπάρχεις πια να μην ξέρω, ξέχναμε. Γύρνα, ζω για μένα, ναι. Ωραία, αγόρι μου, ευχαριστώ, θα διαλέξω εσένα. Για coach. Για coach. Μέχρι εκεί θα φτάσει η σχέση μας παραπέρα, δεν έχει εξελίξει. Μέχρι εκεί θα φτάσει το πάθος μου να κάνω καριέρα στη μουσική. Ναι, αλλά δεν τα ακούγα καλά όμως, Ελένη. Έλα, ρε Δημήτρη, μην είσαι τέτοια. Τι να κάνω, τα ψέματα να σου πω. Τι είμαι εγώ, ρέμος. Να σου πω κάτι, δεν σ' αρέσει που είναι έτσι. Είναι γλυκός όμως. Όλους τους λέει ότι μπορεί να μην τα καταφέρατε εδώ, αλλά μετά από εδώ θα σας πάρω να τραγουδήσετε μαζί μου στο μαγαζί. Ναι, αυτός και άλλοι 70. Θα κάνει ένα σχήμα. Ο ρέμος και 70 που δεν περάσανε στα battles. Αν σου λέγανε να πας εκεί για coach, θα πήγαινες? Μάλλον θα πήγαινα, ναι. Εντάξει, γιατί είναι το αντικείμενό μου. Απ' την άλλη, βέβαια, δεν μου αρέσει αυτό το μάχη, κοντράρομαι. Είναι με τη μουσική. Η μουσική είναι για να την απολαμβάνεις, όχι για να συναγωνίζεσαι ή να ανταγωνίζεσαι ακόμα χειρότερα. Πες μου τώρα με το χέρι στην καρδιά. Πιστεύεις ότι τα παιδιά που βγαίνουν από αυτά τα. Στην καρδιά δεν λες τέτοιες μ***ες, τέτοια λέει ο Αρναούτογλου. Τα λέει τέτοια. Με το χέρι στην καρδιά, δεν έκανες παιδιά ακόμα, δεν μπορώ. Το τελευταίο θέμα των ημερών που είναι το Jazz The Two of Us. Εκεί που πάει ένας καλή ώρα εσύ, με καλή ώρα εμένα, που δεν έχω φωνή πάρα πολύ καλή και δεν είμαι τραγουδίστρια, και που μαθαίνεις εσύ να τραγουδάω σωστά, το είδες χτες. Αυτό μας το δώσαν και το καταλάβαμε. Ότι το κατάλαβα πάρα πολύ καλά. Ότι αυτοί που πήγαν δεν έχουν φωνή, ας πούμε. Δηλαδή το κάνανε λίγο παραπάνω από όσο έπρεπε. Εντάξει. Λίγο έγινε για να γίνει, μια τέτοια αίσθηση μου δώσε. Κοίταξε, γενικά θα σου πω ένα γενικό. Για όλα αυτά. Είναι 2-3 επίπεδα κάτω από τα αντίστοιχα στο εξωτερικό. Δηλαδή όλοι είναι καλοί, όλοι καταπληκτικοί, όλοι είναι αυτό. Εντάξει. Δηλαδή μας λείπουν στοιχειώδη πράγματα. Και στο voice ακόμη, αν το δούμε με αυστηρό κριτήριο, είναι. Άμα δεις το αγγλικό, έλα μια φορά σπίτι. Τόσα χρόνια σε παρακαλώ. Να πάω στα Kardashians. Να έρθεις, θέλεις. Όχι, λέω να πάω τώρα στην κουβέντα. Α, ναι. Τι. Πες μου πώς είναι η συνεργασία με τον Γρηγόρη. Γνωρίζεστε πάρα πολλά χρόνια από τη Θεσσαλονίκη. Αυτή είναι η αλήθεια. Τι διαφορετικό βλέπεις τον Γρηγόρη πια από τον Γρηγόρη που άφησες πάνω? Εντάξει, δεν επηρεάστηκε ο Γρηγόρης, δεν άλλαξε. Το ίδιο. Την ίδια τρέλα έχει, την ίδια. Δεν την ψώνησε καθόλου. Τον ξέρω πολλά χρόνια όπως είπες, αλλά δεν είχαμε έρθει κοντά πολύ τόσο. Δηλαδή δεν τον ήξερα, πούμε, άλλο να βρίσκεσαι με κάποιον, να σε καθημερινά 10 ώρες. Τώρα, ας πούμε, διαπιστώνω ότι είναι ουσιαστικά καλό παιδί, το έχω ξαναπεί και μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή, είναι άνθρωπος που θα σε πάρει από μόνος του να ρωτήσει αν είσαι καλά, αν χρειάζεσαι κάτι. Αν εσύ πηγαίνεις καλά, ας πούμε, το ότι λέγανε για μένα διάφορα θετικά, θα μπορούσε, δηλαδή, τους περισσότερους θα τους ενοχλούσε. Αυτός χάρηκε με τη δική μου την. Παρόλο που του πήρα ένα κομμάτι από την. Γιατί ουσιαστικά είναι εκπομπή δική του, ρε παιδί. Είναι δύσκολο συνεργάτη? Όχι. Δύσκολος, έχει κάτι ψηλό ανασφάλειες. Εντάξει, από την αγωνία του φυσικά και ήταν λογικό, γιατί ήταν μια περίεργη σεζόν για τον Γρηγόρη. Άλλαξε κανάλι μετά από τόσα χρόνια, έκανε μια παύση, έγινε ό,τι έγινε. Ήταν λογικό να έχει, να είναι λίγο έτσι. Αλλά λίγο παραπάνω, εγώ αυτό τον συμβουλεύω. Λίγο πιο χαλαρά, μια ιδέα πιο χαλαρά, άμα βλέπει τη δουλειά του. Είναι, τον πιάνει μια τρέλα, πάει στα μοντάζ, τρέχει, αγχώνεται, δεν κοιμάται. Δεν... Εντάξει, Γρηγοράκι. Δέχεται βελτίωση, πώς το λένε. Αν συνεχιστεί του χρόνου, θα συνεχιστεί μάλλον. Θα το κάνουμε πολύ καλύτερο. Θα το δω εγώ πιο σοβαρά, γιατί ήταν λίγο αναγνωριστική η χρονιά αυτή. Εγώ μένω Θεσσαλονίκη, ανεποκατεβαίνω, είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα, περίεργα. Αλλά είναι ένα. Το βρήκα ενδιαφέρον. Τη Μαρία δεν την ήξερα. Τη γνώρισα τώρα, είναι ακριβώς όπως την ξέρεις κι εσύ. Δεν υπερβάλλει καθόλου. Είναι πολύ γλυκό πλάσμα. Τον Γρηγόρη τον ξέρω. Αισθάνομαι σαν το σπίτι μου, πραγματικά, ας πούμε. Δεν έχεις έναν άνθρωπο να σε προσέξει το βράδυ, τα κρύα βράδυ του χειμώνα που πέρασε? Τι, βρικά? Όχι, λέω, δεν έχεις, ήταν ερώτηση, δεν ήταν μεταφραστικό. Θες να πούμε στα προσωπικά μου.
Έχω ένα αγόρι τελευταία. Καλό, καλό. Με ενδιαφέρει. Φοιτητής από τον Ναϊρόμπι. Από τον Ναϊρόμπι. Πώς περνάς εδώ στην Αθήνα? Καλά είναι, ωραία. Είναι μπερδεμένη, λίγο περίεργη χρονιά. Γιατί δεν ήξερα πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Δεν είχε εμφανιστεί η ιστορία με τα Καρντάσιαν. Άφησα το σπίτι που είχα στην Αθήνα για χρόνια. Γιατί δεν μπορούσα να τα συντηρώ. Σπίτι εδώ, σπίτι Θεσσαλονίκη, άλλο σπίτι μάνα μου, άλλο στο χωριό. Είναι πολλά έξοδα. Πώς συνδυάζεις, ας πούμε, το Γιάννη Πλούταρχο που είναι λαϊκός τραγουδιστής με το «Αχ, Ελλάδα, σ' αγαπώ» που λες εδώ? Γιατί? Γιατί όχι, δεν έχω τέτοια κολλήματα με τις ταμπέλες. Open our eyes. Open our eyes. Θες να μου αφιερώσω ένα τραγούδι? Μπιπ εκεί, στο μοντάζ έχουμε μπιπ. Εσύ δεν είσαι εγκόμενα. Γιατί? Εσύ είσαι οπτασία. Α, Φλεβίτη έβγαλε η π*** από την ορθοστασία. Να είσαι καλά. Ρωματικό.